και στην οικουμένη ολόκληρη και ποτίζει κάθε ψυχή που γίνεται δεκτή στην ευεργετική του επίδραση, αυτή την εικόνα του ποταμού χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος, όπως ακούσαμε στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι οι ποταμίδατος όντως θα αναπτύσσουν από την καρδιά εκείνου που πιστεύει σε Αυτόν. Πράγματι, οι δωρεές και οι χάρισες του Αγίου Πνεύματος ρέουν αυθόνως και διαρκώς μέσα στην Εκκλησία, ως ποταμός ανεξήλυτος που ζωγονεί όλη την πτήση. Αγίο Πνεύματι, αναπτύσσει τα δυσχάρητος ρήθρα, αδρεύοντα άπασα την πτήση προς ζωγονία, ψάλλουμε στους αβαθμούς. Και όπως εξηγεί όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το ρήμα αναπτύσσει χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το δαξιδές και πλούσιον και αείρων και άπειρων και των χαρισμάτων και ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι μέσα στην πνευματική ξηρασία της εποχής μας η αγάπη του Θεού δεν μας άφησε αβοήθητους. Η Αγία μας Εκκλησία με τα Ιερά Μυστήρια, την διδαχή του Θείου Λόγου και την όλη ζωή της μας παρέχει άφθονη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρκεί να καθαρίζουμε την ψυχή μας για να γίνεται δεκτή της Θείας Χάριτος και τότε θα απολαμβάνουμε τις πλούσιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αφθονία στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρχε προ Χριστού. Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις δικαίων και προφητών έχει δοθεί σε κάποιο βαθμό ο ποτισμός του Αγίου Πνεύματος, η αγιαστική του χάρη που επρόκειτο να αναγεννήσει τους ανθρώπους και να τους μεταδώσει τη Θεία Ζωή, δεν είχε δοθεί ακόμη προς όλους. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν είχε δοθεί χάρη σ' αυτή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί με το πάθος του και την ανάληψή του. Ούπο χάρη Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς του δέκου εδοξάστη, έπρεπε δηλαδή πρώτα να προσφερθεί η σωτηρία, λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, για να κατέλθει έπειτα στη γη το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του, «Εάν εγώ μη απέλθω παράκλητος, ού κελέσσεται προς ημάς. Εάν δεν φύγω από τον κόσμο με την ανάληψή μου, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αν όμως προσφέρω πάνω στο σταυρό την εξουγιαστήριο θυσία μου, και φύγω από τον κόσμο αυτό για να πάω στον Πατέρα μου, θα σας στείλω τον Παράκλητο». Και ο Παράκλητος ήρθε, ο Κύριος μετά την άνοιξή του, στους ουρανούς, τους εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Τώρα πλέον το έθνος Χριστού συνεχίζεται από τον Παράκλητο. Πόσο προνομιούχοι είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε μετά την Πεντηκοστή, το γεγονός της Πεντηκοστής, εγγενία σε νέα εποχή, την εποχή της Χάριτος. Μέσα στην Εκκλησία ζούμε και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια. Μας διδάσκει να προσευχόμαστε, μας ενισχύει, μας παρηγορεί. Μας αναγεννά, μας καλύπτει τον αγώνα της μέρους ο Ζωής. Εγώ ημί το φως του κόσμου, είπε ακόμη ο Κύριος στο σημερινό μας ανάγνωσμα. Ναι, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, φως εκφωτός του ουρανού Πατρός, φως το οποίο μπορούμε να δεχτούμε μόνο και το Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάχνει σήμερα πανηγυρικά τον ύμνο δοξολογίας προς την Αγία Τριάδα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα, και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται, Τριάδα σέβην Αγία.
αστράφτη και λάμπει σήμερα η Εκκλησία μας μέσα στο θεϊκό χώρο, το φως που διαλύει τα σκοτάδια της άγνοιας και της αμαρτίας και μας οδηγεί στην αληθινή θεογνωσία. Ας παρακαλέσουμε ειδικά σήμερα τον αγαθόν παράκλητον να εξαφανίσει κάθε σκοτεινό στοιχείο από το εσωτερικό μας και να καταργάσει τις καρδιές μας στο θείο φως, ώστε να λάμπουμε αστράφοντες ηλιόμενοι, να προσκυνούμε και να δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό μας για την ενέκραστη δωρεά Του.